Τον Οκτώβριο του 1981 το ΠΑΣΟΚ κερδίζει τις εκλογές. Η Μελίνα τοποθετήθηκε από τον Πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου στην ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και δεν βγήκε παρά μόνο όταν το ΠΑΣΟΚ έχασε τη διακυβέρνηση της χώρας το 1989. Επέστρεψε το 1993, όπου έμεινε μέχρι το πρόωρο τέλος της, τον Μάρτιο του 1994. Η Μελίνα Μερκούρη είχε χαράξει την πολιτική της στο Υπουργείο Εξαρχής και την ακολούθησε απαρέγκλιτα, φροντίζοντας για τη σταδιακή υλοποίηση των πολλών και μεγάλων οραμάτων της. Ένα από τα σημαντικότερα υπήρξε η επιστροφή στην Ελλάδα των γλυπτών του Παρθενώνα, που απέσπασε βία ο Λόρδος Έλγιν και βρίσκονται μέχρι σήμερα στο Βρετανικό Μουσείο. Να δημιουργήσει το θεσμό των δημοτικών περιφερειακών θεάτρων, γνωστά ως ΔΠΘΕ, με σκοπό την πολιτιστική ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας, αλλά και τον θεσμό των πολιτιστικών πρωτευουσών της Ευρώπης, με πρώτη την Αθήνα το 1985. The citizens of other countries in the world who might well say so the same thing. So you ruin the British Museum? No, I don't want to ruin the British Museum. I want my marbles. You're in a dilemma, are you not? Yes, you want your marbles and other people want their marbles. A large number of countries have been disappointed of their monuments. They have torn down, they have destroyed this monument. It is part of a monument, of unique monument. Η διεκδίκηση του επαναπατρισμού των γλυπτών παίρνει διεθνείς διαστάσεις το 1982, όταν η Μελίνα Μερκούρη, ως Υπουργός Πολιτισμού, συμμετέχει στη διάσκεψη της UNESCO στο Μεξικό, με τον οργανισμό του ΟΗΕ να αναγνωρίζει τον Παρθενώνα ως ένα κορυφαίο μνημείο σύμβολο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Ακριβώς επειδή η Μελίνα ήταν η χαρισματική αυτή προσωπικότητα και η ίδια είχε την διεθνή αναγνώριση, μπορούσε πολύ εύκολα να λειτουργήσει στο εξωτερικό ως πρέσβης του ελληνικού πολιτισμού, ως πρέσβης της Ελλάδος. Και αυτό έκανε σε όλη την περίοδο της Υπουργίας της, ξεκινώντας από τα Συμβούλια Υπουργών, μέχρι το θέμα το μεγάλο, τη Συνόδου στο Μεξικό, το 1982, οπότε έθεσε και το θέμα των γλυπτών. Πολλές φορές, όταν παρακολουθούσαμε τη δράση της σαν υπουργό, ήταν δύσκολο να ξεχωρίσουμε την πολιτικό από την ηθοποιό. Ήταν πολλές οι περιπτώσεις που πραγματικά έδινε μία παράσταση στο συνομιλητή της και γι' αυτό, ακριβώς επειδή ήταν η ηθοποιός που ήταν, μπορούσε να τον κατακτά. Όπως τελικά μπορούσε να κατακτά και τους απλούς ανθρώπους. Δεν έπαψε να επαναλαμβάνει ότι η Ελλάδα ζητούσε μόνο την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα και όχι των άλλων αριστουργημάτων που βρίσκονται σε ξένα μουσεία. Και αυτό επειδή τα γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν μέρος ενός μοναδικού μνημείου. Imagine if you possibly can, with slashing tools, parts of Michelangelo's paintings were ripped from the chapel vault and taken to a foreign country. Would Italy have the right to ask for the return of those parts of the Sistine Chapel masterpiece? The Parthenon marbles are parts of a unique monument torn from its integrity. The question is not what right does Greece have to the marbles, but rather what right does England have